Πείτε μου Θέλουμε λίγο. ότι θέλουμε να το πούμε όχι δημόσια, να το πούμε στον Υπουργό. Θα διεκδικήσετε εκ νέου τη Δημαρχία Λακατάμιας? Ακόμα είναι πολύ γρήγορα για να Τώρα αρχίσουμε μια ακόμη πολύ προεκλογική. γρήγορα. Τι ακόμη πολύ γρήγορα, κυρία Χατζημπαπά μου. Είναι λίγοι μήνες Πρέπει έμεινα. να καλέσουμε να πούμε ναι, Ναι, θα μου εντάξει. πείτε εσείς, θα είστε υποψήφια, ναι ή όχι? Θεωρώ ότι θα είμαι, ναι. Θα είστε υποψήφια με τις ευλογίες του κύριου Στεφάνου. Ξέρετε, εγώ τούτα τα 5 χρόνια, τα 7 χρόνια, έχω πολιτευτεί ως υπερασπιζόμενη των θεσμών και όχι ως κομματικός υποψήφιος, διότι και η υποψηφιότητα μου από την αρχή, όταν εγκατέβηκα, ήταν ανεξάρτητη υποψηφιότητα των Ανεξάρτητη, αλλά βεσίνων είχατε της τη Σοβιετικής στήριξη του Κοινότητας ΑΚΕΛ. Λακατάνθρωπος. Είχατε τη στήριξη του ΑΚΕΛ, Σίγουρα, σωστά. Ναι. ακριβώς, ναι. Θα την έχετε ξανά τη στήριξη του ΑΚΕΛ και σε αυτή για την επόμενη πενταετία? Υπάρχουν διαδικασίες ακόμα στο ΑΚΕΛ, αλλά θεωρώ ότι θα την έχω. Θεωρείτε ότι θα την έχετε μόνο του ΑΚΕΛ ή και άλλων κομμάτων? Γιατί βλέπουμε μοιράζουν εκεί δήμους. Δίνει, λέει, ο Δυσσή, τον Στρόβολο, δίνει τη Λεμεσό, δίνει δεξιά, δίνει αριστερά. Ναι. Ακούνται διάφορα, κύριε Κυριάκου, Ναι. ακούνται διάφορα. Γι' αυτό εγώ λέω ότι έρχεσαι μια προεκλογική πολύ γρήγορα. Έχουμε ακόμα 9 μήνες. Δεν έχουν μιλήσει Έχετε ακόμα για τις μιλήσει και με άλλα εκλογές κόμματα που είναι που έτοιμα να σας στηρίξουν, κυρία Χατζημπαπά? δεν έχω κάνει οτιδήποτε επαφέ. Εντάξει, επί προσωπικού επίπεδου, αλλά όχι επίσημα. Με συναδέλφου δημοτικού συμβούλου έχω κάνει κάποιε συνομιλίε. Αλλά είπα, εγώ επειδή θεωρώ ότι ακόμα είναι πολύ γρήγορα, έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε σε σχέση με τα μεταρρύθμιση τη τοπική αυτοδιοίκηση, που θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο να πάει πιο κάτω η προεκλογική για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τούτη τη μεταρρύθμιση όπω πρέπει. Μάλιστα. Συνεπώς, υποψήφια για το Δήμο Λακατάμιας και την επόμενη πενταετία, η κυρία Χατζίπαπα. Τη βγάλαμε την είδηση, κυρία Χατζίπαπα. Συνεπώς, περιμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι, ποιοι άλλοι θα σας στηρίξουν και πότε και τι θα ψηφίσουν οι δημότες της Λακατάμιας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.